Γεια σας αγαπητοί φίλοι έχουμε υποστηρίξει ότι αυτό που έγινε στην πολεμική αεροπορία με την έλευση των καλύτερων μαχητικών που θα μπορούσαμε να πάρουμε Ραφάλ, την αναβάθμιση των F-16 στο επίπεδο Viper και την παραγγελία σε βάθος χρόνου για 20-20 F-35 προχωράμε καλά για να διατηρήσουμε την αεροπορική υπεροχή στους ουρανούς του Αιγαίου της Ανατολικής Μεσογείου για τις επόμενες δεκαετίες. Μπήκαν τα θεμέλια και για το πολεμικό ναυτικό με τι φρεγάτε Μπελαρά, όπου εκεί όμω χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα να γίνει με την αυπήγηση περισσότερων πυραυλακάτων, κανονιοφόρων, απόκτηση υποβρυχίων, κορβετών και την αναβάθμιση των εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ. Στο στρατό Ξηρά έχουμε αναφερθεί στο αρματικό δυναμικό, όπου χρειάζονται αναβάθμιση η εχμή του Δόρατο, τα 170. Άρματα μάχη Leopard 2α6 Hell που διαθέτει η Ελλάδα και δεν έχει η Τουρκία. Στο επίπεδο Α7 μαζί με την αναβάθμιση παράλληλα των Leopard 2α4. Σε κάθε περίπτωση στα τόμα και στα θεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τόμα, μεταφορά, θεθωρακισμένα ε, μάχης, οχήματα μάχης, τα Marder που έχουν έρθει είναι καλύτερα από τα BMP One Host που αντικατέστησαν διότι εκείνα είχαν παλιώσει αλλά οι αριθμοί δεν είναι οι κατάλληλοι. Έχουν έρθει τα, τα M1117 Guardian, μέχρι τα 1200 θα φτάσουν, έχουν έρθει εκατοντάδες. Ε, το θέμα είναι ότι αυτά είναι άλλου είδους, είναι περισσότερο για περιπολίες, είναι αντι, αντιναρκικά, δεν είναι κύρια τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού, όπως είναι τα M113. Έχουμε πολλές φορές υποστηρίξει, θα μπορούσαν τα bmp 1 τα 3 ας πούμε, όπως έχει πάρει η Κύπρος, τελικά επί Κώστα Καραμαλή, όταν κυβερνούσε ο Κώστας ο Καραμαλής, τότε είχαν να τελικά οι συμφωνίες για να πάρουμε τα πανίσχυρα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης BNP3. Ε, έχουμε μείνει με τα καθαρά προσωπικού, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα M113, τα οποία έχει περίπου 2.000 ο ελληνικός στρατός. Με χαρά διαβάζουμε σε έγκυρη πηγή το Defense Review σε ένα σύντομο άρθρο του Γιάννη Νικήτα αλλά σημαντικό ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού ΓΕΣ yes, υλοποιεί πρόγραμμα αύξησης της ισχύω των M113 και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί μπαίνουν πάνω πολύ βομβιδοβόλα τα οποία θα ενισχύσουν πάρα πολύ τη δυνατότητα Κρούσεως, την ικανότητα κρούσεως του συγκεκριμένου τεθωρακισμένου οχήματος ε, σημαντικό γιατί ρίχνει, ε, εκτοξεύει μέχρι 350 βολές το λεπτό, μιλάμε για μεγάλη ταχυβολία ε, το κάθε ε, η κάθε ταινία που του περνούν ε, έχει 250 επάνω βομβίδες, έχει βελινεκές, μέγιστο με διαμέτρημα 40 mm τα 2200 μέτρα, ενώ τη νύχτα με νυχτερινή διόπτρα φτάνει τα 1500 μέτρα. Έτσι, ενισχύεται πάρα πολύ η ισχύς πυρός των συγκεκριμένων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και αν τελικά υλοποιηθεί και πρόγραμμα εξυγχρονισμού που θα περιλαμβάνει τη θωράκιση γιατί έχουν ασθενή θωράκιση τον κινητήρα, το, 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 τη μετάδοση της κίνησης, το σασμά να το πω έτσι τώρα για να γίνει αντιληπτός όσοι μας παρακολουθούν για πρώτη φορά και τις αναρτήσεις του οχήματος πάμε για ευρύτερη ε, αναβάθμιση. Ε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, πάντως αυξάνεται πάρα πολύ η ισχύ με την τοποθέτηση του πολυβομβιδοβολου gmg GMG40 στη θέση του πολυβόλου M2 των 12,7 mm. Και μια και είπαμε για διόπτρες, σας έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, σχεδόν 5.000, 4.881 διόπτρες παθητικού τύπου. Έχει ανοίξει τους φακέλους για τα πιστοποιητικά, για να γίνει η επιλογή ποιος θα δώσει Στι Ένοπλε Δυνάμει, άνοιξε του φακέλου η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Οι εταιρείε που έχουν καταθέσει είναι η NVALS, Night Vision Lasers Spain. Ξέρετε η Ισπανία που έδωσε το TCG Ανατολού το ελικοπτεροφόρο στους Τούρκους, θα του δώσει και τεχνογνωσία για υποβρύχια, θα του φτιάξει κι άλλο ένα ή δύο μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα σαν το ο Χουάν Κάλλος, ξέρετε από εκείνη τη χώρα, αλλά είναι και η Miltec Ελλάς που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και οι Theon Sensors, ελληνικές εταιρείε οι οποίες διαπρέπουν και στο εξωτερικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων θα διαλέξει την καλύτερη εταιρεία, ε, το καλύτερη, την καλύτερη προσφορά να το πω πιο ορθά. Λοιπόν, προϋπολογισμός 38.057.000 ευρώ για τις διόπτρες. Σημαντικό ε, για την ενίσχυση του στρατεύματο του στρατεύματος, το οποίο αποτελεί πρότυπο για την Πολωνία όπως και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Διαβάζουμε εκτενές άρθρο για την ελληνική στρατιωτική ισχύ σαν παράδειγμα από το Defense 24 που λένε οι Πολωνοί ότι προσπαθούν να ενισχυθούν εν ώψη της επιθετικότητας λένε της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Θεωρούν ότι απειλούνται γιατί είναι κοντά στα σύνορά τους εκεί η Ουκρανία. Θέλουν να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους και βλέπουν σαν πρότυπο την Ελλάδα, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, γράφουν οι Τζάκου Παυλόφσκι και Λούκας Στάχ στην Defense24. Ε, μιλούν για τη χώρα μας ε, και λένε ότι έχουμε φροντίσει να διατηρήσουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις με μεγάλη προσπάθεια, ε, με σχετικά περιορισμένες δημογραφικές και οικονομικές δυνατότητες, λένε για την Ελλάδα. Η Πολωνία, είδατε, αλλάζουν, ε, tables have turned, που λένε και οι Αγγλοσάξονες, η Πολωνία η οποία ήταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα βλέπει την Ελλάδα να έχει περιορισμένες δημογραφικές και οικονομικές δυνατότητες, έχουν ενισχυθεί πολύ η Πολωνία από τη Δύση λόγω της εγκύτητας με τη Ρωσία, τέλος πάντων δεν μπορούσα να το αφήσω ασχολίαστο, πάντως αυτό που ενισχύει τα ελληνικά εξοπλιστικά, είναι η σύγκρουση με την Τουρκία και η Ελλάδα είναι μια χώρα στα χαρτιά με λιγότερε δυνατότητε, εννοούν οικονομικέ και δημογραφικέ. Ε, έτσι απαιτείται ένα, ένα, κατάλληλο επίπεδο δυνατοτήτων μάχη για να αποτραπούν επιθετικέ ενέργειε από το γείτονα που είναι μεγαλύτερο, εννοούν την Τουρκία. Βλέπουμε, λένε, την εμπειρία μια χώρα που γειτονεύει με μια δυσμενή χώρα, έτσι ονομάζουν την Τουρκία και η Τουρκία έχει μεγαλύτερες δημογραφικές και οικονομικές δυνατότητες, πληθυσμό και οικονομία εννοούν βέβαια η τουρκική οικονομία δεν είναι και στα καλύτερά της τέλος πάντων στην αμυντική βιομηχανία πάντως επενδύει ο Ερτογάν και έτσι η Τουρκία ενισχύεται εγχώρια είναι γεγονός αυτό ε, λοιπόν στην εποχή λέει που υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας είναι χρήσιμη η εμπειρία μιας χώρας ε, σαν την Ελλάδα Ποιε λύσει χρησιμοποιεί η Ελλάδα για να έχει μεγάλο στρατό, με μεγάλε χερσαίε δυνάμει, ισχυρή αεροπορία, σχετικά ισχυρή αεροπορία μα και ναυτικό. Α δούμε την ανάλυση, πάντως μας παίρνουν ω πρότυπο γιατί η πολεμική αεροπορία είναι πανίσχυρη και λίγες θα μπορούσαν να σταθούν στο πεδίο αεροπορικών επιχειρήσεων με την ελληνική πολεμική αεροπορία μεραφαλ F16 Viper, Mirage 2005 και τους καλύτερους πιλότους της Ιφιλίου. Παράκτια χώρα η Ελλάδα, λένε με μεγάλο αριθμό αρχιπελάγων και νησιών, θα πρέπει να έχει ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις, ικανές να είναι έτοιμες σε κατάσταση κρίσης για τη διασφάλιση των συμφερόντων του κράτους σε περιοχές που είναι μακριά από την Μητροπολιτική Ελλάδα, από την Υπηρετική Ελλάδα θέλουν να πούν. Έτσι η Ελλάδα δίνει μεγάλη σημασία στο ναυτικό και την πολεμική αεροπορία. Αφήνοντας λέει στην άκρη τα ζητήματα γεωγραφίας και τον αντίκτυπό του στους συσχετισμούς των ενόπλων δυνάμεων η ελληνική περίπτωση μπορεί να καταδείξει πως οι πόροι καταναλώνονται με τη διατήρηση μεγάλου στρατού επιπλέον κορεσμένου με σύγχρονη στρατιωτική τεχνολογία. Ε, κάνουν και εκτίμηση του κόστους με βάση τα Συστήματα που έχει η Ελλάδα αναφέρονται στα F16 και λένε ότι η χώρα μας τα έχει σε υπηρεσία πριν ακόμα η Πολωνία μπει στο ΝΑΤΟ. Ε, κάνουν λόγο και για τα ΡΑΦΑΛ, ότι είναι εμβληματικά για την ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ραχοκοκαλιά του στόλου των Ελλήνων, των μαχητικών τα F16. Έχει 8 υποβρύχια τύπου 209 εκ των οποίων 4 γλάφκος, 4 τύπου ποσιδών με αντιπλοϊκούς πυράβλους χαρπούν, είναι 3 τα ποσιδών λένε τώρα σε υπηρεσία και ένα στην εξυγχρονισμένη έκδοση και τρία πλοία γλάφκος και 4 νεοτεφτα νεότεφτα πλοία κλάσης λένε για τα υποβρύχια μας στον υποβρυχιακό στόλο. 4 φρεγάτες κλάσεως Ιδρα με 200 και ε, μιλούν για τις Έλλη. 13 φρεγάτες έχει η Ελλάδα, 109 μαχητικά τέταρτης γενιάς, 75 F-16 και 34 μοιράς 2000 βλέπουν οι Πολωνοί. Σας λέω τώρα τι λένε οι Πολωνοί έτσι. Ε, έχουν και F-4 Phantom, η Ελλάδα το 2021 διέθετε 230 μαχητικά, εκ των οποίων 34 F4F Phantom 2, 69 F16 CG, DG, διθέσια και μονοθέσια δηλαδή, Block 30, Block 50, 18 μοιράς 2000, είναι το 2021 γιατί αυτά έχουν φύγει, διθέσια και μονοθέσια και 19 πιο σύγχρονα μοιράς 2005 AG, BG, MK2, και 85 F16 διθέσια και μονοθέσια Block 52 Plus και Block 52 Plus Advanced Fighting Falcon αυτό σημαίνει λένε οι Πολωνοί ότι οι περισσότερες από τις κύριες πλατφόρμες μάχης που χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο θαλάσσιο και αέριο τομέα έχουν αγοραστεί πριν το 2000 αναφέρουν φυσικά το θέατρο επιχειρήσεων το θέατρο των επιχειρήσεων το Δεδαλώδες του Αιγαίου ε, όπου σε περίπτωση σύγκρουσης η πλειονότητα των μαχών θα γινόταν στον αεροναυτικό τομέα ε, οπωσδήποτε ε, έχουν αναγκάσει τη χώρα μας να έχει πανίσχυρες αεροναυτικές δυνάμεις οι οποίες αποτελούν πρότυπο ε, να σας πω ότι άλλα λένε οι Πολωνοί για τις χερσαίες δυνάμεις έχουν οι Έλληνες ακτοξευτές M270 MLRS με πυράβλους MGM-140, ATACMS 18 από 36 και αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστηματα συστήματα MIM-104 Patriot λένε μεταξύ άλλων. Είναι μεγάλες οι ελληνικές ε, χερσαίες δυνάμεις ε, και μεγάλη η εφεδρεία του ελληνικού στρατού λένε μεταξύ άλλων και έτσι βλέπουμε πως η χώρα μας... Ε, αποτελεί πρότυπο αλλά θα πω κλείνοντας την εκπομπή ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η Ελλάδα να ε, κινηθεί όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πριν δύο-τρεις μέρες και να ε, αναγεννήσει την εγχώρια αμυντική της βιομηχανία αν θέλουμε να παραμείνουμε ισχυροί. Αν δεν το πράξουμε στο τέλος θα χάσουμε στην υβριδική στην οικονομική διάσταση του θέματος και στην υβριδική αν δεν κάνουμε όσα είπε ο Δένδιας και όσα λέω εγώ από αυτό το κανάλι κάθε μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια κλείνοντας επίσης να σας πω για τα όπλα μικροκυμάτων κατά εχθρικών UAV, UCAV και drones της Αμερικής το Joint Counter Unmanned Aircraft Systems CUAS ασχολείται με τη διερεύνηση ε, οπλικών συστημάτων για να αντιμετωπίσουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και οχήματα ψάχνουν τρόπους και ένας από αυτούς είναι τα μικροκύματα ε, υπάρχει σύστημα ε, εδώ έχουμε το λέιζερ τη ούκος Robots φυσικά, τον πανόπτη, το αντιτρόν ραντάλ τηλέμαχος ακόμα τα περιμένουμε να στηθούν στο Αιγαίο μαζί με τα ελληνικά drones ε, τώρα σύμφωνα με τους Αμερικανούς και το στρατηγό Σον Γκένι, διευθυντή του γραφείου του Joint Counter Unmanned Aircraft Systems, λέει ότι μικροκύματα από 10 έως 50 κιλοβάτ έχουν δείξει ότι μπορούν να εξοντώσουν απειλές από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και έτσι κάνουν πειράματα οι Αμερικανοί, προωθούν project, τα εξετάζουν ούτως ώστε να κατασκευάσουν συστήματα που θα ψήνουν τα drones με μικροκύματα. Εμεί έχουμε το laser του Σούκου, Του Σούκου. Σούκο ρόμποτ. Α χρησιμοποιήσουμε αυτό. Α δούμε και τα μικροκύματα. Πολλά υπάρχουν. Πάντω, η Patriot, η S300, τα Tormi 1, θέλουμε και άλλα συστήματα. Ε, δεν φτάνουν σε επίθεση κορεσμού χιλιάδων drone ντρον, της, drones του, της Τουρκίας και χιλιάδων πυράβλων που θα εκτοξεύσει μαζί. Πρέπει να δούμε και άλλη τεχνολογία πριν να είναι αργά. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ αγαπητοί φίλοι σε όλους σας.